την ώρα του καθήκοντος. Πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Ο κύριος Μιχάλης Μαρκίδης, ο γιατρός, τηλεφωνικά μαζί μας στην εκπομπή. Κύριε Μαρκίδη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει πολλά και διάφορα για το τι έγινε την ώρα που πήγατε εσείς να βοηθήσετε, κάνοντας τη δουλειά σας ουσιαστικά. Αρχικά θέλω να σας ρωτήσω, βρεθήκατε εκεί, βρεθήκατε και σε άλλες διαδηλώσεις, κάπου είχα διαβάσει ότι βρεθήκατε και σε άλλες διαδηλώσεις και το ξανακάνατε αυτό, δηλαδή είχατε δώσει περίθαλψη σε τραυματίες. Αυτή τη φορά πώς έγιναν τα πράγματα? Πώς έγιναν τα πράγματα? Να ξεκινήσουμε από αρχή. Εγώ απλώς να δηλώσω ότι δηλώνω πάγω στη διαμαρτυρία. Δεν βρέθηκα εκεί ξαφνικά, διότι κάτι με ρωτούν αν βρέθηκα ξαφνικά. Ναι. Δεν βρέθηκα ξαφνικά εκεί. Είχα σκοπό να πάω να διαδηλώσω μαζί με τους υπόλοιπους ενεργούς πολίτες, ναι, κρατώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία προνοεί η νομοθεσία, όπως και όλα τα παιδιά που είχαμε έρθει στο άνοιγμα του Κολοκάθη. Αλλά βλέποντας προηγουμένως τη στάση μιας αστυνομίας ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν είχαν γίνει κάποια επεισόδια μεταξύ οργανωμένων οπαδών και της αστυνομίας, είχα καταλάβει ότι πλέον τα πράγματα να πάρουν κάποια άσχημη τροπή. Ναι. Οπότε φοδιάστηκα με όσα μπορούσα, υλικά, φυσιολογικούς ορούς, γάζες κτλ. Και επήγα στην εκδήλωση. Είχατε ακούσει δηλαδή ότι υπήρχε ένταση και πήγατε προετοιμασμένος? Ναι. Ναι. Πάντα πηγαίνω προετοιμασμένος, διότι σε κάποιες χαρακτήρες που γραμμάζεστε στις προφίλ μου στο Facebook. Να σας παρακαλέσω, κύριο Μαρκίδη, λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη, ωραία, να σας ακούμε καλύτερα. Διότι κάποιες χαρακτήρες που είχα κάνει και στο Facebook, έχω δηλώσει ότι σίγουρα εργάζομαι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ουκρανία. Δυστυχώς είχα την ατυχία να ζήσω τις εξεγέρσεις των δοκιμάτων του 2014, του 2005, ναι, με τις εξεγέρσεις και τους πυροβολισμούς. Οπότε είμαι και θελοντής γιατρός, έχω περιοδίσει στο Ανατολικό Μέτωπο της Ουκρανίας κλπ. Μάλιστα. Οπότε, γνωρίζοντας όλα αυτά, στιχτοδός πήρα αρκετά εφόδια μαζί μου και με το που ξεκίνησε η αστυνομία τις επιθέσεις, εδώ θέλω να τονίσω ότι η αστυνομία πρώτη επιτέθηκε στην δική μου μαρτυρία. Ναι. Δεν υπήρξε ούτε ρήψη, δεν ξέρω τι προηγήθηκε προηγουμένως, αλλά στη συγκεκριμένη διαδήλωση για μαρτυρία που είναι η ώρα 4, το άνοιγμα το Κολοκάθη, αν είναι συγκεκριμένο, δεν υπήρξε καμία πρόκληση από κανέναν διαδηλωτή. Ναι. Ήταν όλοι ενήλικες, ήταν όλοι γονεγενειάρχες, υπήρχαν γυναίκες, υπήρχαν παιδιά. Οπότε η αστυνομία όταν ξεκίνησε πλέον. Πώς ξεκίνησε, είπατε ότι η πρώτη αστυνομία έκανε την κίνηση. Πώς ξεκίνησε? Οι διοργανωτές είχαν ζητήσει να προχωρήσουν με κατεύθυνση ανατολικά προς την Παλουργιώδησσα, όσοι γνωρίζουν τη λεωφόρο Στασίνου, ναι, και να διαδηλώσουν, κάνοντας τις αποστάσεις, να πούν 5 συστήματα και μετά να διαλυθούν ειρηνικά. Η αστυνομία στάθηκε μαζί με το υδροβόλο, τον περίφημο πλέον Έαντα. Ναι. Μπροστά από τους διαδηλωτές. Υπήρχε μια ισχυρή αστυνομική δύναμη μπροστά. Υπήρχε άλλη αστυνομική δύναμη στο άνοιγμα του Κολοκάθη, που είναι το πάρκινγκ των λεωφορείων. Και οι διαδηλωτές αποφασίσαν να κάνουν στροφή δεξιά πριν τα φώτα με κατεύθυνση προς την Μαλουριώτισσα. Εκεί εξελίχθηκαν τα επεισόδια. Η αστυνομία έτρεξε μπροστά και προσπάθησε να παρεμποδίσει. Και εκεί πλέον ξεκίνησε η χρήση των χημικών και οι κροτίδες κροτουλάμψης. Ναι. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά, αν δεν με γνωρίζει η αστυνομία, που τους δήλωσα ότι είμαι γιατρός, να σας παρακαλέσω μην χρησιμοποιείτε χημικά τόσο κοντά στα μάτια των διαδηλωτών. Μην χρησιμοποιείτε ρόπαλα. Εννοείται, με συγχωρείτε κύριε Μαρκίδη, εννοείται ότι υπήρξαν αστυνομικοί που ήσαν εκεί στην εκδήλωση, ναι, από την ομάδα καταστολής, οι οποίοι γνώριζαν την επαγγελματική σας ιδιότητα και πριν να τους ενημερώσετε ότι είστε γιατρός, σας παρακαλώ μην κάνετε ρήψη χημικό. Βεβαιότατα. Τους γνωρίζατε προσωπικά δηλαδή.
Βέβαια, όλα γνωρίζω προσωπικά, διότι υπήρξα εθελοντής, εξωτερικός εργάτης της μηχανολογικής μονάδας αντιδράσης για πάρα πολλά χρόνια. Της ΜΑΤ, οπότε μάλιστα. Με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ αξιωματικοί. Ναι. Και αστυνομικοί. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δήλωσα ιδιότητα μου και ξεκινήσαν έναν άσκοπο ξυλοδαρμό προς εμένα, τις προξήματα με τις ασπίδες τους. Εγώ πλέον έπρεπε να αποχωρήσω, να ξεκινήσω να περιθάπτω τραυματίες. Ναι. Η κατάσταση ήταν τραγική, ευθύμησε μου λίγο καταστάσεις που ζήσαμε στο Κίεβο. Πραγματικά, σας ξαναλέω, δική μου μαρτυρία, σαν γιατρός και σαν άνθρωπος, πρώτη φορά η αστυνομία στην Κύπρο να χτυπάμε τόσο πολύ μίσος και μένος. Δεν μπορώ να εξηγήσω τον λόγο. Έχω μιλήσει πάρα πολλούς φίλους αστυνομικούς, ακόμα δεν πήρα μια. Τι σας λένε? Σαφή απάντηση. Τι σας λένε όταν τους ρωτήσατε, γιατί τόση βία, γιατί τόσο ισχυρά χτυπήματα? Ήταν διαταγές. Αλλά καταδικάζω, θα λέω καταδικάζω, φυσικά αυτό θα αποφασίσει. Δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε ερευνητική επιτροπή. Από ό,τι ξέρω, κυρία Υπουργός, αν δεν έχει συστήσει, θα συσταθεί μια επιτροπή για να εξετάσει τα γεγονότα. Κατά εμένα τα γεγονότα μιλούν μόνο. Δόθηκε εντολή και από το Γενικό Εισαγγελέα, ναι. Σα είπα, δεν θέλω να μεταμπώ σε λεπτομέρειες. Ναι. Εγώ για τη δική μου προσωπική. Όχι, γι' αυτό σας έχουμε, να μας πείτε το προσωπικό σας βίωμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεται κοπέλα χτυπημένη με βαριά σωματική κάκωση, με χημικά στα μάτια, είμαστε μόνοι μας στο πεζοδρόμιο, δεν γυρίζει το υδροβόλο, ο αστυνομικός εκεί. Συγγνώμη που θα τον κατονομάσω ανεγκέφαλο, διότι ήταν τα ίδια οι δύο αστυνομικοί μέσα στο όχημα, ήταν ήδη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Καταβρέχει έναν άνθρωπο, δεν είναι σημασία αν είναι αστυνομικός. Όπως ξέρετε, υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης, υπάρχει ο όρκος του καλού Σαμαρίτη, οποιοδήποτε παραδόσει πρώτη βοήθεια σε περίπτωση σύραξη ή οποιοδήποτε τραυματία μέσα στον δρόμο, τον καλύπτεται από διεθνείς συμβάσεις. Ναι. Που νομίζω η αστυνομία πρέπει να το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Ναι. Φανταστείτε έναν γιατρό να το χτυπούν. Οπότε, όταν ήμουν στο πεζοδρόμιο, σκυμμένος παρόλο την κοπέλα, η οποία είχε πάθει. Την 25χρονη, την 25χρονη που. Όχι, όχι, μιλώ προηγουμένως. Μια 65χρονη κυρία με σοβαρά προβλήματα. Ναι. Οπότε, όταν παραπονέθηκα με το γνωστό, σήκωσα τα χέρια μου. Απλώς εδέχτηκα ακόμα μια φιλική ροπαλιά από αξιωματικό της δύναμης, της ΜΑΤ, μου είπε συγκεκριμένα, θα το δηλώσω, το έγραψα, «Ρε Μιτσί, να με σέβεσαι». Δηλαδή, σας το λέω κατά λέξη. Μάλιστα. Απλώς συνέχισα τη δουλειά μου. Το συγκεκριμένο αστυνομικό τον αναγνωρίσατε? Δεν μπορώ να αναγνωρίσω κάποιες κουκούλες. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Με πήραν πάρα πολύ, δεν μπορώ να αναγνωρίσω κουκούλες, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Η έννοια μου δεν ήταν η αστυνομική, η έννοια μου δεν ήταν το ξύλο που μου δίνα, η έννοια μου ήταν οι άνθρωποι που φωνάζαν κατά δεκάδες ένας γιατρός. Καλά, και τόσοι αστυνομικοί, η απορία μου είναι η εξής, τόσοι αστυνομικοί που ήταν εκεί, δεν βρέθηκε κάποιος να σας προστατεύσει, να τους πει ρε παιδιά, είναι γιατρός ο άνθρωπος, αφήστε τον τουλάχιστον να δώσει τις πρώτες βοήθειες, να περιθάλψει τον τραυματία. Ένας από όλους αυτούς. Μάλιστα. Βρέθηκε κάποιος ανώτερος αστυνομός, από ό,τι έμαθα ήταν υπεύθυνος. Ή ο υπεύθυνος, δεν ξέρω ποιος ήταν, ναι. Με κουκούλα πάλι, με μάσκα άνθρωπο, δεν ξέρω τι φορούσε, ο οποίος συνέχεια με έβριζε με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Όταν το εξηγούσα ότι υπάρχει ιατρική ουδετερότητα και δεν μπορείτε να με φτιάξετε από τον χώρο και να θέλετε, δεν θα φύγω, δεν θα με πυροβολήσετε. Αυτή ήταν ακριβώς η έκφραση μου. Και πάλι εδώ θα μείνω. Με είχε απειλήσει τουλάχιστον τρεις φορές σε την περίπτωση μια αναστασία να πάω σε λίγο, αμέσως μάλλον, ότι θα με συλλάβει. Ναι. Ακόμα δεν κατάλαβα τον λόγο γιατί έπρεπε να συλληφθώ. Δεν εκτελούσε το καθήκον μου. Δεν ξέρω. Οπότε δεν υπήρχε. Ήταν ο υπεύθυνος εκεί, ήταν ο υπεύθυνος. Ήταν υπεύθυνος. Δεν μπορώ να κατονομάσω, ήταν υπεύθυνος. Το αναγνωρίσατε, το είδατε από τον βαθμό του, την υψηλό βαθμό. Ναι, από τον βαθμό, ναι. Ναι, μάλιστα. Όπως επίσης όταν ερώτησα αρκετούς αστυνομικούς να μου δώσουν τον αριθμό τους
για να ετοιμάσω μετά το report μου. Και η Νετσί εννοείται ότι αρνηθήκαν επιμελώς με πάλι τα διάφορα κοσμητικά επίθετα και απειλές. Μάλιστα. Οπότε φτάνουμε στην Αναστασία. Η πορεία συνεχίζεται στη Μακαρίου. Η κοπέλα είδε την όλη, έχει γίνει viral και στο εξωτερικό παντού ακόμα. Παντού και έξω. Ναι, και εκτός σύνορα. Η κοπέλα ήταν εκεί. Η κοπέλα είναι μια μουσικός. Μια 25χρονη κοπελίτσα. Εκτυπήθηκε με απευθείας βολή από το υδροβόλο. Με απευθείας βολή, το τονίζω. Ήταν στοχευμένη βολή. Που δεν, η αστυνομία ήταν το τελευταίο πλάσμα που κινδύνευε από την Αναστασία. Μια κοπελίτσα αδύνατη, ανάμιση μέτρο. Οπότε όταν προσπάθησα να πλησιάσω, η αστυνομία έκανε έφοδο και πάλι ευρέθηκα στο επίκεντρο του ξυλοδαρμού. Με τον συγκεκριμένο αστυνόμο να με απειλεί, είναι η τελευταία φορά που είσαι εδώ, να σε συλλάβω. Οπότε, εγώ περίμενα να φύγει η αστυνομία, εκκινήθηκε μπρος στην παράλληλη λεωφόρο, Στασίνου, και επηρέασα όσο μπορούσα την Αναστασία. Επήραμε το αστυνοφόρο, επήραν κάποιοι φίλοι της, το αστυνοφόρο υπολογίζουμε ότι έκαμε πάνω από 20 λεπτά, ή 25. Αστυνοφόρο στη σκηνή δεν υπήρξε από την αρχή. Αν η αστυνομία επιμένει ότι υπήρξε ένα αστυνοφόρο, αλλά δεν ήρθε κανέναν μέλος από το κυβερνητικό νοσοκομείο να με βοηθήσει. Μάλιστα. Πήγατε μόνο.